Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμος Υγείας, υπαλληλικό προσωπικό της κοινωνικής χρόνιας, ο κύριος Πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καμπουράκη Λαύρο, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής, την κυρία Παπαδακάκη Μαρία, του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και την κυρία Σπερδάκη Κατερίνα, επιστημονική συνεργάτης του ΕΛΜΕΠΑ. Σε μια ημερίδα, την οποία θα παρακολουθήσουμε, που αναφέρεται στην εργασιακή καθοδήγηση διαβίου μάθησης και ένταξη στην αγορά εργασίας. Είμαστε σήμερα εδώ στη Σιτία, στο Δήμο Σιτίας, ως Περιφέρεια Κρήτης, να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό την πλατφόρμα Mentoring που έχουμε από κοινού αναπτύξει με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, η οποία ενώ ξεκίνησε ως ένα συνοδευτικό μέτρο του ΤΕΒΑ, του γνωστού ΤΕΒΑ, έχει εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο έβρεσης εργασίας, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο εργοδότες, δημιουργώντας ένα προφίλ της εταιρείας τους, αλλά και του ατόμου ή των ατόμων που αναζητούν για να προσλάβουν στην εργασία τους, όσο και για ανέργους ή ανθρώπους που μπορούν και να εργάζονται και να αναζητούν μια νέα εργασία. Η πλατφόρμα αυτή έχει τριπλή ιδιότητα, προσφέρει εργασιακή καθοδήγηση, προσφέρει ανάπτυξη δεξιοτήτων με τη χρήση και τη βοήθεια των μεντόρων που πρέπει να τους ευχαριστήσουμε διότι συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Και βεβαίως το σημαντικό, επίσης σημαντικό που προσφέρει η πλατφόρμα είναι η άμεση έβρεση εργασίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο, να κάνουμε σαφές ότι απευθύνεται και σε εργοδότες και σε ανέργους, οι ανθρώπους που αναζητούν εργασία γενικότερα, και είναι δωρεάν και είναι για όλους. Η πλατφόρμα λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Κάποιος που αναζητά εργασία κάνει την εγγραφή του στην πλατφόρμα και δημιουργεί το δικό του προφίλ, τις δεξιότητες που έχει, τις γνώσεις που έχει αποκτήσει με τον καιρό, σπουδές και διάφορα άλλα στοιχεία, τα οποία είναι κουτάκια, είναι παιδεία τα οποία συμπληρώνει και έτσι δημιουργεί το δικό του προφίλ. Όπως επίσης δηλώνει σε τι παιδεία θα ήθελε να απασχοληθεί. Αντιστοίχως ο εργοδότης δημιουργεί το δικό του προφίλ, το είδος επιχείρησης που διαθέτει, την τοποθεσία του προφανώς, και δημιουργεί και ο εργοδότης το προφίλ των ανθρώπων, των υπαλλήλων που αναζητά για εργασία, για πρόσληψη. Η καινοτομία λοιπόν έρχεται σε αυτό το σημείο. Τα προφίλ τα οποία ταιριάζουν μεταξύ τους ανέργων και εργοδοτών, γίνεται μία αντιστοίχηση ηλεκτρονική με το κατάλληλο λογισμικό και ενημερώνονται και οι εργοδότες και ο εργοδότης και ο ενδιαφερόμενος που αναζητά εργασία ηλεκτρονικά για να έρθουν άμεσα σε επαφή. Αυτή είναι μία λειτουργία της πλατφόρμας που βοηθάει στην άμεση έβρεση εργασίας. Επίσης, προσφέρεται εργασιακή καθοδήγηση από ειδικούς πάνω σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Εκεί αναζητάτε η βοήθεια και παρέχετε βοήθεια από ειδικούς για το πώς μπορεί να φτιάξει κάποιο ένα βιογραφικό, τι πρέπει να προσέξει στην έβρεση, στην αναζήτηση εργασίας κτλ. Καθώς επίσης και η παροχή εμπειριών, γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων με την βοήθεια των μεντόρων που είναι ειδικοί επαγγελματίες σε συγκεκριμένα παιδεία, επαγγελματικά παιδεία που αφιλοκερδώς και πάλι πρέπει να τονίσω και να τους ευχαριστήσουμε δημοσίως. Αφιλοκερδώς προσφέρουν την τεχνογνωσία που έχουν και τη γνώση που διαθέτουν μέσα από το επάγγελμά τους σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Να πούμε ότι σήμερα γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική παρουσίαση ενός σοβαρά ολοκληρωμένου και τελειωμένου προγράμματος σε ό,τι έχει να κάνει την έβρεση αγοράς εργασίας. Είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία της Περιφέρειας με το ΕΛΜΕΠΑ
που δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στον εργαζόμενο που ψάχνει αργορά εργασίας, αλλά και στον εργοδότη να βρει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις όποιες ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή τις όποιες επιστημονικές γνώσεις που έχουν. Είναι τόσο απλό στη χρήση που μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε έχει γνώσεις υπολογιστών, απλές γνώσεις θεωρώ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να καταχωρήσει ένα βιογραφικό του, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, στην πλατφόρμα. Θα υπάρχει στην αντίστοιχη πλατφόρμα οι ειδικότητες οι οποίες ψάχνονται από τους εργοδότες και το πρόγραμμα από μόνο του θα κάνει τη σύζευξη τη συγκεκριμένη και θα φέρει σε επαφή τον εργοδότη με τον ωφελούμενο. Δηλαδή, το πρόγραμμα από ένα λογισμικό το οποίο έχει δημιουργηθεί θα δώσει τη δυνατότητα των προσόντων που χρειάζεται ο εργοδότης με τα προσόντα που διαθέτει ο εργαζόμενος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του. Πρέπει όλοι να μπουν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα να δουν πώς λειτουργεί, διότι εκτός και της δυνατότητας που δίνει, όπως αναφέραμε, για έβρεση εργασίας, δίνει τη δυνατότητα και στον ίδιο τον ωφελούμενο να αντιληφθεί μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο, σε ένα μεγάλο πεδίο έβρεσης εργασίας, να δει τι δυνατότητες πραγματικά έχει στο χώρο στον οποίο ψάχνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δίνει τη δυνατότητα, όπως σας είπα, αυτογνωσίας του προγράμματος. Αφορά και ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ασφαλώς. Αφορά και ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει με τη βοήθεια και τη δικιά σας να διαχυθεί η πληροφορία συγκεκριμένη στον κόσμο για να μπορέσουν όλοι όσοι πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.